Το κέφι και η καλή διάθεση περίσευαν στο backstage της φωτογράφησης για τη θεατρική παράσταση Φων Δημητράκης. Ο Πέτρος Φιλιππίδης, που σκηνοθετεί την παράσταση και πρωταγωνιστεί, ντυμένος στα μαύρα, ασορτή με την υπόλοιπη ομάδα, μίλησε για τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιάννη Μπέλογου για τους συναδέλφων του. Πώς είναι οι ηθοποιοί οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε αυτή τη δουλειά και πώς είναι οι ηθοποιοί οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι σε αυτή τη δουλειά. Και δεν είναι ότι εγώ θα τους διαλέξω, γιατί ξέρω ότι πάλι αυτό θα υποθεί. Ότι λέω κάτι περίεργο. Δεν λέω τίποτα περίεργο. Απλώς δεν θέλω να σας χρησιμοποιήσω παραδείγματα, γιατί δεν θέλω να γίνω αγενής και άκομψος. Αλλά όλοι αυτοί που δουλεύουν είναι ηθοποιοί ή είναι καλοί ηθοποιοί. Ποιοι κλαίγονται? Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά και για τα υποτιθέμενα υψηλά κασέ στο χώρο τους. Όλες αυτές οι φήμες περί υψηλών και τεράστιων αμοιβών και αυτά, θα θέλανε, αυτοί που τα γράφουν, θα θέλανε πάρα πολύ να είμαστε Hollywood. Δεν είμαστε όμως. Είμαστε μια πολύ μικρότερη αγορά, η οποία δεν επιτρέπει τέτοια πράγματα. Άρα όλα αυτά είναι πιθανότατα στη φαντασία κάποιων, όχι στις τσέπες της δικές μας. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Πέτρου Φιλιππίδη είναι πολλές. Έχουμε ένα εξαιρετικό έργο στα χέρια μας, το Φων Δημητράκη του Δημήτρη Ψαθά, και νομίζω ότι μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ ωραία παράσταση. Να επιστρέψετε και τηλεοπτικά. Ετοιμάζεται κάτι στην τηλεοπτική. Δεν το ξέρω. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα αποφασίσω εγώ. Ότι συζητάμε, συζητάμε. Συζητήσεις γίνονται. Έχω αρκετά πράγματα να κάνω στο θέατρο. Θα κάνω πιθανότητα κάποια δευτερότρητα στο θέατρο Μουσούρη. Θα παίξω Δευτέρα-Τρίτη. Θα κάνω μια σκηνοθεσία μετά το Πάσχα στο Εθνικό Θέατρο. Το καλοκαίρι μας οργανώνεται, γιατί όπως έχω πει, θα κάνω στην Επίδαυρο και σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Δελισσιστράτη. Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ.